φίλες και φίλοι της τέχνης και του πολιτισμού. Ο Πλάτων έλεγε, η τέχνη είναι απάτη και δικαιότερος είναι ο απατήσας του μη απατήσαντος. Βρισκόμαστε απόψε στον τεχνοχώρο του Δήμου μας για να γίνουμε κοινωνή της τέχνης του γνωστού ζωγράφου Ρωσέτου, με ωμέγα, όπως είναι η ορθή γραφή του ονόματός του, του Ρωσέτου λοιπόν Παναγιωτάκη. Νομίζω πως αυτά που σας λέω θα τα έλεγαν πολύ καλύτερα οι καρδιακοί φίλοι του ζωγράφου, αν ήταν κοντά μας. Αν δηλαδή απόψε εδώ στη συντροφιά μας ήταν ο νομπελίστας ποιητής Οδυσσέας Ελίτης, ο οποίος πίστευε πως ποιήση και ζωγραφική λειτουργούν σαν συγκοινωνούντα δοχεία, δεν πάβουν να υπάρχουν, θα μας θύμιζε όσο και αν οι καιροί είναι δύσκολοι, οι μεγάλες αξίες της ζωής επίσης δεν πάβουν να υπάρχουν και άρα πρέπει να εκφράζονται. Θα μας τόνιζε τα δυνατά πιστεύω του πως ό,τι και να γίνει, η τέχνη θα βρει έναν τρόπο να εκδηλωθεί και οτιδήποτε γίνεται τέχνη αποκλείεται να είναι ανήθικο. Αισθανόμενος την ανάγκη αυτούς που αγαπούμε να τους φέρουμε κοντά στη δική μας ευαισθησία. Αν ανάμεσά μας υπήρχε ο επίσης φίλος του Ρωσέτου, Μανώλης Ρασούλης. Σήμερα ίσως είναι ο μόνος ζωγράφος που με αγάπη και ιστορική πιστότητα ιστορεί στη μινωική περίοδο της τέχνης του, τη μινωική Κρήτη, ακολουθώντας την τεχνική και την αισθητική των μινωητών ομοτέχνων του. Χρησιμοποιεί δηλαδή όπως εκείνη τρία μόνο βασικά χρώματα. Το κίτρινο, το κόκκινο, το μπλε. Αποδίδει τις ανδρικές μορφές και ραμόχρωμες, στιβαρές και ευκίνητες, ενώ τις γυναίκες λευκές, ιέριες σοβαρές, με διακριτική φιλαρέσκεια, περίτεχνη κόμωση και πολύχρωμη ενδυμασία. Βαθιά στα μάτια τους ο ειρηδισμός της θάλασσας. Τους είπα ότι πρέπει να έχουν λίγο σεβασμό στην επαρχία, στην Κρήτη, και να μην ξεχνούν ότι το όνομα Αθήνα είναι κριτικό. Η Αθηνά εδώ γεννήθηκε, στην Κρήτη. Και το Ερεχθείο και ο Όφης απηχούν κριτικές εορτές, κριτικές γιορταστικές εορτές. Έμειναν άφοροι όταν τους είπα αυτό. Και βέβαια και πολλά άλλα δεν είναι μόνο αυτό, και αυτοί μας κατηγορούν ότι εμείς βρήκαμε το Μινόταυρο και ο Μινόταυρος ήταν το τέρας και ο Μίνωας ο τρελά σκεφτόμενος έβαζε τους Αθηναίους που τους στέρναρε και τους έτρωγε ένα τέρας. Αυτά ήταν απαράδεκτα πράγματα και απορώ πως ακόμα δεν έχουμε ξεσηκωθεί να πούμε ποια είναι η αλήθεια. Ποιος ήταν ο Μινόταυρος? Ο Μινόταυρος ήταν κάτι το οποίο εφεύρε ο Πισίστατος τον 6ο πρόπεσπου αιώνα και ήταν για να πείσει τους Αθηναίους να εξαρτήσουν ενάντια στην Κρήτη. Είναι ένας μύθος φανταστικός, δυστυχώς επηρέασε και τους τότε συγγραφείς και τραγωδούς τους Φλέρων κιόλας, για να γράφουν ενάντια στους Τρίτες. Υπήρχε δηλαδή από τότε και διαπιστώνω ακόμα και σήμερα, το βλέπουμε εξάλλου στον δρόμο να έρθω από το Ηράκλειο εδώ, θέλω 2,5 ώρες. Γιατί ρε παιδιά? Δεν κατάλαβα δηλαδή. Δηλαδή όλοι πήγα πάνω στη Βόρεια Ελλάδα και τρελάθηκα κάτι λεωφόρο. Πού ζούμε ρε παιδιά εδώ πέρα, να μην κάνω. Εμείς κάτω δεν οπαθούμε. Υπάρχει μια αδιαφορία και από μέρους μας, εγώ ρίχνω και μεγάλο, μεγάλη ευθύνη απάνω μας στον καθένα. Κάνω φυσικά ό,τι μπορώ, ο καθένας ζω όπως μπορεί, αλλά χρειαζόμαστε και δύναμη, δηλαδή να ξεσηκωθούμε λίγο, να ζωντανέψουμε λίγο. Βλέπω, ειλικρινά, το βλέπω για τα παιδιά μου, για τους φίλους των παιδιών μου και την νεολαία, κοιμούμαστε. Ειλικρινά, κοιμούμαστε σε τέτοια γεγονότα που συμβαίνουν και εμείς απαθείς δεχόμαστε τη μια σφαλιάρα μετά την άλλη. Δεν θέλω να το πάω πολιτικά, το λέω όμως γιατί το νιώθω στην πλάτη μου εγώ αυτό το βάρος. Αυτή την καρπαζά την τρώω κάθε μέρα. Και γι' αυτό και εγώ εξάλλου θέλω και εγώ να τους δώσω κάποιες καρπαζές. Αυτοί που ευθύνονται, οι προγόντες και οι χίλιοι δυο άλλοι ας πούμε, οι οποίοι
πολεμούν ιδιαίτερα την Κρήτη, καλά όλη την Ελλάδα, αλλά ιδιαίτερα εμείς έχουμε ένα λόγο παραπάνω όπως σκεφτόμαστε. Υπάρχει αντικριτισμός. Όπου πάει να υπάρχει ένα θέμα για την Κρήτη θα το θάψουν. Ένα παράπονο είναι που το λέω μέσα από τα έργα μου και προσπαθώ έτσι να βάλω τον κόσμο να ευαισθητοποιηθεί. Είναι μια έκθεση που τη χρώσταγα στη Σιτία. Έχω κάνει σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης και ακόμα και σε διάφορα χωριά, ακόμα πόλεις, και δεν είχα έρθει καθόλου ανατολικά. Τώρα νομίζω ότι δόθηκε η ευκαιρία και μέσα από το Δήμο και με αίθουσες, αυτές τις αίθουσες που διαθέτει ο Δήμος καταπληκτικές, και να δείξουμε λίγο δουλειά, που η δουλειά είναι ξεκινά από τη μηνωική περίοδο μέχρι και σήμερα. Γεγονότα δηλαδή που έγιναν και που συνεχώς διαδραματίζονται στην Ελλάδα, και έτσι με μια άλλη ματιά, τη ματιά του ζωγράφου, αποδίδονται κάποια γεγονότα που ο κόσμος ναι με τα βλέπει, τα ξέρει, αλλά πάντα θέλει να τα δει και με ένα άλλο τρόπο, ίσως περισσότερο ευαισθητοποιημένοι οι καστικοί δίνουν διαφορετικό νόημα. Κάθε έργο είναι ένα μήνυμα και κάθε ένα μήνυμα έχει πολλές διαστάσεις. Μπορεί κανείς να το δει όπως θέλει. Μπορεί δηλαδή να βγάλει δικά του συμπεράσματα άσχετα με αυτό που έχω δώσει εγώ ή αυτό που θέλω να δώσω. Γιατί το έργο μπορεί να αποδώσει ανάλογα με τη γνώση του καθένα, να αποδώσει και διαφορετικά νοήματα. Έτσι γίνεται. Ναι. Αν έχεις γνώσεις από το χθες, μπορείς να δεις και το αύριο. Γιατί τα έργα αναφέρονται στο χθες, αλλά αναφέρονται και στο αύριο, στο τι θα συμβεί. Είναι πολλά έργα τα οποία είχαν έτσι μια πρόγνωση των γεγονότων. Μπορεί να το κρίνετε από τις ημερομηνίες που έχουν γίνει και τι έχει γίνει σήμερα. Αλλά βασισμένα πάντα μέσα από την ιστορία και μέσα από τα γεγονότα. Πολλά από αυτά είναι, να μπορώ να πω, ένα ρεπορτάζ ζωγραφικό της σημερινής κατάστασης. Είναι ένα, σας κλέβω λίγο τη δουλειά εδώ πέρα. Έτσι, μόνο πως τα βλέπω με μια άλλη ματιά. Τα ζωγραφίζω. Νομίζω ναι, χρειάζεται. Είναι πολλά θέματα που απασχολούν και τους μεγάλους αλλά και τους μικρούς, από θέματα από την κρητική μυθολογία, εικονογραφή συστημάτων, ενδυματολογικών στοιχείων κτλ. Μέχρι και πολιτικά που απασχολούν τους μεγάλους, τους σήμερα, τους νέους, και που είναι ζωντανά πλέον τα φαινόμενα αυτά. Τα βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά και κάποια άλλα που ίσως δεν έχουν δει έτσι με το μάτι που τα βλέπω εγώ. Μέχρι πότε θα διαρκέσει η έκθεση? Είναι μέχρι και την Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή το βράδυ.